Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το κυπριακό σχέδιο Εστία θα δανειστεί η κυβέρνηση για να αντικαταστήσει τον νόμο Κατσέλη που λύγει στο τέλος του έτους, παρέχοντας έναν συνδυασμό προστασίας πρώτης κατοικίας και επιδότησης δόσεων για τους εξαιρετικά ασθενείς οφειλέτες. Σύμφωνα με πληροφορίες του Insider.gr, το νέο μοντέλο προστασίας αντιμετωπίζεται θετικά από τους θεσμούς και τις εποπτικές αρχές στη Φραγκφούρτη, καθώς κρίνουν ότι η προστασία θα παρέχεται πιο στοχευμένα σε όσους έχουν βιώσει δραματική επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης λόγω της κρίσης. Την Τετάρτη θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια για το φετινό κοινωνικό μέρισμα, καθώς η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2019 που θα κατατεθεί στις 21 Νοεμβρίου στη Βουλή θα αναφέρεται αναλυτικά στη χορήγησή του. Και φέτος τα νοικοκυριά που θα δικαιούνται το κοινωνικό μέρισμα θα διακρίνονται σε κατηγορίες αναλόγως του συνολικού ισοδύναμου εισοδήματός τους. Πέραν τώρα του εισοδηματικού κριτηρίου, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση του μερίσματος περιλαμβάνει συγκεκριμένα όρια για την αξία της ακίνητης περιουσίας καθώς και άλλα κριτήρια. Υπό αναδιάταξη τελεί ο μεταφορικός χάρτης της χώρας με τον εξυγχρονισμό των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της να βρίσκεται σε εξέλιξη και με τα 23 υπόλοιπα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας να μπαίνουν προς αξιοποίηση. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του ολοένα και αυξανόμενου τουριστικού ρεύματος στη χώρα μας, το Υπουργείο Υποδομών έχει ήδη σε εξέλιξη την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλι, ενώ δρομολογεί και την μετατροπή του αεροδρομίου της Καλαμάτας σε διεθνές. Ανωδικά κινείται η χρηματιστριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με τον Γενικό Δικτυμόνα κυμαίνει 626,14 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,07%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.